Στην παρέα μας υποψήφια περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, η κυρία Αλεξάνδρα Μπαλού. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ακούσατε το ρεπορτάζ μας και την παρέμβαση του κυρίου Φάμελου. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό πριν προχωρήσουμε στην... Τα ζούμε αυτά που είπανε. Η πραγματικότητα διαψεύδει απόλυτα αυτά που λέει ο κύριος Φάμελος. Η κατάσταση με τα σκουπίδια και τη διαχείρισή τους είναι απαράδεκτη σε όλη την Ελλάδα και στην Αττική αλλά και στα Επτάνησα. Έχουν τεράστιες ευθύνες. Αυτό που είναι το κρίσιμο ζήτημα με τα σκουπίδια και τη διαχείρισή τους είναι ότι στην πραγματικότητα, πέρα από εξαγγελίες και προθέσεις, στην πραγματικότητα παίζεται ένα τεράστιο παιχνίδι επιχειρηματικό. Δηλαδή το σκουπίδι είναι χρυσάφι. Παρά ό,τι λένε για την ανακύκλωση και τα σχετικά, δεν χρηματοδοτούνται πουθενά οι Δήμοι για να προχωρήσουν τέτοιες επεξεργασίες. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, μέσα από αυτή την υποχρηματοδότηση. Μα δεν έχουν πάρει κονδύλια για την ανακύκλωση. Ελάχιστα για τις ανάγκες συνολικά της χώρας. Γιατί πρέπει να πει τα ποσά και πώς διαιρούνται. Αν ακούσουμε τα ποσά και πώς διαιρούνται, τότε νομίζω θα καταλάβουμε όλοι. Δεν είμαι πρόχειρη να το έχω. Το έχω το ποσό. Αλλά δεν το έχω πρόχειρο αυτή τη στιγμή. Θα δούμε ότι στην πραγματικότητα εξαγγέλλεται η ανακύκλωση, αλλά αυτό υπονομεύεται από τις χρηματοδοτήσεις. Στην πραγματικότητα, αυτό που χρηματοδοτείται ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτά τα εργοστάσια επεξεργασίας, τα οποία ουσιαστικά επεξεργάζονται σύμμικτα, με ελάχιστη ανακύκλωση και τροφοδοτούν τις βιομηχανίες. Είναι ένας κύκλος χρυσοφόρος για τις επιχειρήσεις. Και αυτό ακριβώς υλοποιείται σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Οπότε, στην πραγματικότητα, η υπόθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων πρέπει να είναι πραγματικά απέτηση του λαού των περιοχών, να λυθεί με τις πιο ασφαλείς μεθόδους, που είναι η ανακύκλωση, η διαλογή στην πηγή, η κομποστοποίηση, να λυθεί με κόστος από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι να το πληρώνουν 7 φορές στην πορεία ιδιωτικοποίησης που σπρώχνουν, διότι αυτό που γίνεται τώρα, κυρία Λαμπρίδου, είναι το εξής. Μέσα από αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, τμηματικά ιδιωτικοποιούνται όλα τα κομμάτια της διαχείρισης των απορριμμάτων. Η αποκομιδή, η διαδικασία της διαχείρισης με τα εργοστάσια που είπαμε των συμμίκτων και μια σειρά αλλαγές καλυσβερίσια που υπάρχουν με τις εργολαβίες. Γι' αυτό το πρόβλημα παραμένει άλυτο, ενώ η τεχνολογία και η επιστήμη είναι σε τέτοιο βαθμό που θα μπορούσαμε να το είχαμε λύσει. Προωθούνται δηλαδή και τεχνολογίες που οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν επιλέξει και με την τιμολογιακή πολιτική που είπε ο κύριος Φάμελος, ουσιαστικά ξέρετε τι έκανε. Επειδή το τέλος ταφής που μας έχει χρεώσει να πληρώνουμε με τα νούμερα που μπαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν πιάνονται ποτέ λόγω της υποχρηματοδότησης, ουσιαστικά με το τέλος που βάζει τώρα για την ανακύκλωση και την τιμωρία, μας υποχρεώνει να πληρώνουμε άλλο ένα χαράτσι. Αυτό γίνεται. Αύξηση τεράστια των δημοτικών τελών. Για να πάμε και στη δικιά σας περιφέρεια, στα νησιά. Δηλαδή λέτε ότι οι στόχοι είναι ανέφικτοι και άρα αναγκάζεται... Οι στόχοι είναι ανέφικτοι με τις συνθήκες υποχρηματοδότησης που έχει αυτή η πολιτική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Διότι στοχευμένα όλοι προωθούν τμηματικά την ιδιωτικοποίηση μέσα από την αδυναμία να υλοποιηθούν και μέσα από τον ίδιο τον κόσμο και την αγωνία του που λέει δεν μπορώ άλλο με το σκουπίδι. Το ζήσαμε στην Κέρκυρα, υπάρχει και στη Ζάκυνθο, υπάρχει και στη Λευκάδα μια απαράδεκτη κατάσταση με χωματερές πολλών χρόνων, χιτά οι οποίες έχουν μολύνει και την περιοχή στο Τεμπλόνι και τον υδροφόρο ορίζοντα, με μια απαράδεκτη χωματερή στη Λευκύμη, αντίστοιχα στη Λευκάδα και στη Ζάκυνθο με τους δεματοποιητές και τα τεράστια αυτά αδέματα που δείξατε και πριν, τα οποία διαλύονται, από κάτω μετά τρέχουν τα στραγγίσματα και ούτω καθεξής. Κυρία Παλού, όμως, για να υπάρχει και ο αντίλογος, επειδή έχουμε κάνει σχετικό ρεπορτάζ, υπάρχει και το επιχείρημα το εξής, ότι αρκετοί δήμαρχοι είναι απρόθυμοι εντελώς να κάνουν ανακύκλωση. Δηλαδή, προτιμάνε τα απορριμματοφόρα να πληρώνουν κάτι παραπάνω όταν φτάνουν στο χιτά, παρά να ακολουθήσουν μια διαδικασία ανακύκλωσης που θα τους αλλάξει τις συνήθειες ή γιατί έχουν άλλες προτεραιότητες. Πρώτον. Δεύτερον, το θέμα είναι και πώς επενδύει και κάθε δήμος ξεχωριστά στην ενημέρωση των πολιτών και στην αλλαγή της συνήθειάς τους. Αυτά συνυπολογίζονται στην πολιτική σας σε σχέση με τα απορρίμματα. Κοιτάξτε, φυσικά συνυπολογίζονται. Αλλά λέω ότι ο εθνικός σχεδιασμός μιας κυβέρνησης, ο οποίος εκφράζεται καθημερινά, εμπεριέχει αυτά τα στοιχεία μέσα ή δεν τα εμπεριέχει στην πραγματικότητα. Δηλαδή τα λέει, αλλά δεν τα υποστηρίζει.
Από την άλλη πλευρά, το τι κάνει ο κάθε δήμαρχος ξεχωριστά και αυτός λειτουργεί μέσα στο εθνικό σχεδιασμό και στον αντίστοιχο περιφερειακό σχεδιασμό που υπάρχει αναπεριφέρεια. Τα στοιχεία είναι ενιαία μέσα. Είναι οι κατευθύνσεις οι κεντρικές. Είναι οι κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κατευθύνσεις της κυβέρνησης. Όμως, κοιτάξτε, υπάρχει και μια πραγματικότητα που την κρύβουν όλοι. Διαλύεται ένα πράγμα σιγά-σιγά. Παράδειγμα, στους Δήμους. Τα απορριμματοφόρα είναι διαλυμένα. Προσωπικό δεν υπάρχει. Εργολαβίες δίνονται. Είναι δηλαδή ένα γαϊτανάκι που σιγά σιγά ουσιαστικά δημιουργεί την πορεία ιδιωτικοποίησεων των πάντων. Αυτός είναι ο βασικός στόχος της καθυστέρησης της διαχείρισης των απορριμμάτων με αυτή την αντίληψη που εμείς την έχουμε προτείνει ως λαϊκή συσπήρωση αλλά και ως κουκουέ μέσα στη Βουλή με την ανακύκλωση, τη διαλογή στην πηγή και στην κομποστοποίηση. Δεν προχώρησε μέχρι τώρα. Ούτε καν νομοθετικά, αλλά ούτε στην πράξη, γιατί αυτό που κυριαρχεί είναι τι επιλέγουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, πώς προχωράν τα ΣΔΙΤ, αυτές οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για να γίνεται πραγματικά αυτό το κερδοφόρο κομμάτι. Το κριτήριό τους λοιπόν είναι αυτό. Σχετικό με τα απορρίμματα είναι το επόμενο πράγμα για το οποίο θέλουμε να σας ρωτήσουμε, που αφορά την περιφέρειά σας, που είναι ο υπερτουρισμός. Εμείς έχουμε κάνει εδώ πέρα σχετικό θέμα, διότι υπάρχουν τα σύν του τουρισμού, θέσεις εργασίας ενδεχομένως. Τόνος της τοπικής οικονομίας. Έτσι. Ωστόσο, περισσότεροι άνθρωποι, περισσότεροι επισκέπτες, μεταξύ άλλων, παράγουν και περισσότερα απορρίμματα. Δηλαδή, σχετίζεται το θέμα. Εσείς πώς τοποθετήσετε σε σχέση με τον τουρισμό, δηλαδή, ποια πρέπει να είναι η πολιτική όσον αφορά τουλάχιστον τα Ιόνια νησιά, αν όχι όλη τη χώρα. Καταρχάς, αυτό που λέτε επιβεβαιώνει ένα πράγμα, την άναρχη ανάπτυξη που έτσι κι αλλιώς υλοποιείται στη χώρα μας. Είναι το στοιχείο αυτής της ανάπτυξης της ελεύθερης αγοράς που μπορεί ο μεγάλος ξενοδοχειακός όμιλος να χτίσει ή να επενδύσει όπου θέλει. Αυτό που δεν υπάρχει και δεν προηγείται αυτής της ανάπτυξης είναι οι υποδομές. Άρα λοιπόν εδώ τι βιώνουμε, μία ανάπτυξη με κριτήριο το κέρδος των μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων και δευτερευόντως, τελευταία στη σειρά, είναι η εξυπηρέτηση των υποδομών. Αυτό επιβεβαιώνεται και μέσα από τα ίδια τα χρηματοδοτικά εργαλεία, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δηλαδή και το ΕΣΠΑ ουσιαστικά έχει τελευταία στην επιλεξιμότητά τους έργα που έχουν να κάνουν με υποδομές τέτοιου χαρακτήρα. Και αντιπλημμυρικά και αντιπυρικά και αντισεισμικά και διαχείριση απορριμμάτων. Και προωθούνται και στηρίζονται και από τους περιφερειάρχες και δημάρχους η τουριστική προβολή. Εγώ να σας πω, στα Επτάνησα 1,8 εκατομμύρια έχει δοθεί για την τουριστική προβολή των Επτανήσων. Εμείς όμως λέμε ότι το βασικό για την τουριστική προβολή είναι να έχεις υποδομές. Να έχεις διαχείριση απορριμμάτων, να έχεις δρόμους, να έχεις μια σειρά πράγματα που δεν υπάρχουν. Επίσης, πρέπει να κρατήσουμε και στο κομμάτι της ανάπτυξης αυτή του τουρισμού, να κρατήσουμε και ένα συμπέρασμα. Ότι ο τουρισμός αναπτύσσεται με στόχευση σήμερα τα μεγάλα ξενοδοχειακά τους μεγάλους ξενοδοχειακούς όμιλους, τα all inclusive που λέμε, από αυτό και οι μικροί επαγγελματίες χάνουν ή κερδίζουν πολύ λιγότερα, ταυτόχρονα συνθλίβονται οι μικροί που είχαν κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και δίπλα πρέπει να δούμε ότι οι εργαζόμενοι μέσα στα ξενοδοχεία δουλεύουν ατέλειωτες ώρες και είναι απλήρωτοι. Δηλαδή έχεις μια ανάπτυξη σε εισαγωγικά από την οποία ωφελούνται λίγοι με πολύ μεγάλες τσέπες, τρώνε τα περισσότερα λεφτά από τα προγράμματα, τους τα δίνουν αφιδώς οι περιφερειάρχες που έχουν αυτή την αντίληψη και ο κόσμος, ο λαός υποφέρει και για τις υποδομές υπάρχουν ξύπουλα. Η πρώτη ερώτηση. Εσείς συμμερίζεστε την αγωνία του κινήματος ενάντια στον υπερτουρισμό σαν κομμουνιστικό κόμμα? Και δεύτερον, εσείς ως περιφερειάρχης τι θα αλλάζατε στον τουρισμό των Επτανήσων, έτσι ώστε να παρέμβετε σε όλα αυτά τα οποία σκιαγραφείτε ως μελανά σημεία? Κοιτάξτε, καταρχάς ο τρόπος ανάπτυξης μιας χώρας είναι συνολικό πολιτικό ζήτημα και κρίνεται από την συνολική, από το χαρακτήρα της ανάπτυξης. Αν είναι ανάπτυξη για λίγους με κριτήριο το κέρδος ή ανάπτυξη για τους πολλούς με την οικονομία στα χέρια του λαού. Αυτό λοιπόν είναι το πολιτικό κριτήριο, γι' αυτό και εμείς πολλές φορές λέμε και σε αυτές τις εκλογές ότι το κριτήριο της ψήφου είναι ενιαίο και τα τοπικά προβλήματα έχουν αφετηρία την πολιτική, τη γενική. Αυτό λύνεται λοιπόν με μια συνολική ανατροπή αυτής της πολιτικής και μια σύγκρουση και κόντρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ταυτόχρονα με την, αυτό που λέτε ως υποψήφια περιφερειάρχης, που αναλαμβάνεις να διαχειριστείς αυτή την κατάσταση, εδώ λοιπόν κρινόμαστε ως εξής. Τι ρόλο θα παίξεις ως περιφερειάρχης? Εμείς δίνουμε τη μάχη νικηφόρα. Δίνουμε τη μάχη να βγούμε νικητές και εμείς και ο λαός ταυτόχρονα μαζί με εμάς. Γιατί τι θέλουμε να βάλουμε σε προτεραιότητα λοιπόν? Τις υποδομές που δημιουργούν ασφάλεια για τη ζωή των κατοίκων, που η Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχει τελευταία. Τι βάζουμε σε προτεραιότητα? Βάζουμε σε προτεραιότητα έργα τα οποία έχουν να κάνουν με το επίπεδο ζωής, όπως είναι τα σχολεία, η σχολική στέγη, όπως είναι η υγεία, όπως είναι οι δρόμοι, τα οποία είναι όλα τελευταία και έρχονται να υπακούσουν μόνο εκεί που τα έχει ανάγκη είτε η τουριστική ανάπτυξη ή κάποιος άλλος κλάδος που μπορεί να αναπτυχθεί. Ας πούμε στην περιοχή μας τώρα έχουμε και την επιλογή της ανάπτυξης με την εξόρυξη των υδρογονανθράκων. Mm-hmm. Που εδώ αποδεικνύει ότι όταν έχεις... Ανοιχτά της Υπήρου, λέτε. Ναι, ναι, στο Ιόνιο. Ναι. Αυτό τι αποδεικνύει? Ότι όταν έχεις περιφερειάρχες και δημάρχους που ουσιαστικά είναι τοποτηρητές των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, είτε στοιχίζονται πίσω από τις ανάγκες κάποιων κλάδων, εδώ εξόρυξη υδρογονανθράκων, mm-hmm. αδιαφορώντας για τις συνέπειες που μπορεί να έχει σε μια σεισμογενή περιοχή, υποστηρίζοντας το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, του ορυκτού πλούτου της χώρας, υποστηρίζοντας την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας και ταυτόχρονα, αν θέλετε, να έρχονται και σε σύγκρουση με το ξενοδοχειακό κεφάλαιο. Εδώ, να το τελειώσω λίγο, εδώ είναι και το κρίσιμο ζήτημα πραγματικά, ότι θες περιφερειάρχες οι οποίοι υλοποιούν, βάζουν πλάτη, δίνουν ανάσα στα σχέδια των επιχειρηματικών ομίλων, ή θες περιφερειάρχη που θα βάλει μπροστά τις ανάγκες του λαού, θα διεκδικήσει, θα παλέψει κόντρα σε αυτά τα προγράμματα, την κατεύθυνσή τους, θα τα αξιοποιήσει, θα τα πάρει, θα τα διεκδικήσει, αλλά θα δώσει τη μάχη να τα κατευθύνει κόντρα σε θεούς και δαίμονες, σας λέω εγώ, να τα κατευθύνει στην υλοποίηση των υποδομών που έχει ανάγκη ο λαός. Επειδή είναι σημαντικό το ζήτημα της εξόρυξης των υδρογονανθράκων, εσείς είστε κατά της εξόρυξης ή υπέρ της εξόρυξης με όρους υπέρ του λαού? Όχι, εμείς είμαστε κατά της ιδιωτικοποίησης της ενέργειας. Δεν υπάρχουν όροι υπέρ του λαού σε μια αγορά που κριτήριο έχει το κέρδος. Αυτά είναι, με συγχωρείτε, έχουν λυθεί στη ζωή. Απαντήθηκε και πριν πώς γίνονται οι έλεγχοι για το τι καίει μια βιομηχανία, τι γίνεται στον ασωπό και μια σειρά άλλα ζητήματα. Οι υδρογονάνθρακες σήμερα εκεί θα εξορυχθούν προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων που θα αναλάβουν την εργασία. Ο πλούτος της χώρας θα φύγει εκτός. Το κράτος δεν μπορεί να παρέμβει στη συμβάση και να ελέγξει. Είναι μια περιοχή σεισμογενής. Οι συνέπειες δεν μπορείς να τις ξέρεις και φυσικά δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη ούτε σε ένα κράτος το οποίο νομοθετεί υπέρ της λειτουργίας των επιχειρηματικών ομίλων, τους φοροαπαλλάσσει, τους δίνει τις άδειες να κάνουν οτιδήποτε, και ταυτόχρονα ο λαός μέσα από αυτή τη διαδικασία ούτε πετρέλαιο φτηνό θα έχει, ούτε θέσεις εργασίας καλά αμοιβόμενες θα έχει και θα έχει και αρνητικές συνέπειες. Άρα εμείς παλεύουμε ο δημόσιος πλούτος της χώρας να παραμείνει στη χώρα και να γίνει πραγματικά ανάπτυξη και εκμεταλλεύσιμος από τον ίδιο τον λαό, προς όφελός του. Μια σύντομη απάντηση στην επόμενη ερώτηση για να σας αποχαιρετήσουμε. Κυρία Μπαλού, γίνεται λόγος και πολύ σωστά για την άνοδο της ακροδεξιάς και εμείς ως εκπομπή έχουμε καλύψει και δράσεις που έχει κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ενάντια σε νεοναζιστικές ομάδες ή όπου εμφανίζονται, τέλος πάντων, όπως στην περίπτωση του Γέρακα. Στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης υπάρχει πρόσφορο έδαφος για συνεργασίες προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο μέτωπο ενάντια στην ακροδεξιά σε κάθε τοπική κοινωνία? Είστε ανοιχτοί σε αυτό? Κοιτάξτε, τη μάχη μας εναντίον της ακροδεξιάς τη δίνουμε καθημερινά. Δεν περιμένουμε τις περιφερειακές εκλογές. Τη δίνουμε στους χώρους δουλειάς, απομονώνοντας όλα αυτά τα στοιχεία της Χρυσής Αυγής και του φασισμού. Τη δίνουμε όταν δίνουμε μάχη ενάντια στην πολιτική που τη γεννά. Την πολιτική που δηλαδή που γεννά τη φτώχεια, καλλιεργεί το ρατσισμό, εγκλωβίζει μετανάστες και πολέμους. Αυτή γεννά
την Χρυσή Αυγή ή το φασισμό. Δεν χρειάζεται ένα ευρύτερο μέτωπο. Μιλάω για το πεδίο της τοπικής κοινωνίας τώρα, αφού εκεί βρισκόμαστε. Σας λέω, ένα ευρύτερο μέτωπο χτίζουμε μέσα στους χώρους δουλειάς, με τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα τι πιστεύει και τι ψηφίζει ο καθένας, ενάντια σε αυτό το φασισμό. Και αυτό γίνεται όταν παλεύεις για τα δικαιώματά σου, για το μισθό σου, για τη σύνταξή σου, για να σταματήσουν οι πόλεμοι και οι επεμβάσεις. Δεν γίνεται από δυνάμεις, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία, που υποκύπτουν στις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δέχονται την εξίσωση των δύο άκρων ως αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συναλλάσσονται εκεί με τους διάφορους εκπροσώπους εκεί, ο Ούρμπαν κλπ. Αυτοί λοιπόν δεν μπορούν να υπερασπιστούν αυτές οι δυνάμεις το ζήτημα αυτό, ανεξάρτητα τι λένε. Συνεργαζόμαστε λοιπόν και παλεύουμε μέσα στους χώρους εργασίας, της γειτονιάς, στο χωριό, μέσα στη νεολαία, για να απομονωθεί αυτό το φαινόμενο. Πάντως, αν υπήρχε εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, απλά οφείλω να το πω δημοσιογραφικά, δεν θα δεχόταν ότι υπάρχει εξίσωση των δύο άκρων από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ο ΣΥΡΙΖΑ την ψηφίζει με όλα του τα χέρια και την υποστηρίζει. Οπότε τώρα αυτό το λέω έτσι εδώ, λέω έτσι αλλιώς, ας το κρίνει ο κόσμος. Θέλω όμως, επειδή τελειώνουμε από ό,τι καταλαβαίνω, θέλω να πω κάτι για την περιοχή μου, για την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Να σας φέρω μόνο την εικόνα πολύ συνοπτικά. Και θέλω να απευθυνθώ και στον κύριο Σπίρτση από αυτή την εκπομπή. Κοιτάξτε, στα Ιόνια νησιά κυκλοφορούν άπειρα χρήματα για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη. Από την άλλη μεριά, τα σχολεία σε όλα τα νησιά είναι σε κακή κατάσταση. Και ειδικά τα ειδικά σχολεία. Στις σεισμογενείς περιοχές χάσκουν τα κτίρια, ακόμα και οι εργατικές κατοικίες. Θέλω να πω εδώ στον κύριο Σπίρτση ότι το ειδικό σχολείο της Ζακύνθου, κύριε Υπουργέ, είναι 2 χρόνια κλειστό, με 98% περίπου τελειωμένο έργο. Και δεν παραδίδεται, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στα παιδιά που είναι μέσα σε ακόμη περισσότερο περιορισμένο χώρο, αφού πήρε και ένα κομμάτι από το οικόπεδο, το ειδικό σχολείο. Ένα μπαλάκι απαράδεκτο ανάμεσα στον Περιφερειάρχη, στις κτηριακές υποδομές και στην κυβέρνηση, 2 χρόνια ένα σχολείο είναι κλειστό. Ένα γεροκομείο δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί δεν προσλαμβάνουν προσωπικό. Το Δημόσιο Γεροκομείο Κεφαλονιάς. Θέλω να πω με αυτά τα παραδείγματα, αντίστοιχα είναι και στην Κέρκυρα και αλλού, θέλω να πω με αυτά τα παραδείγματα ότι ο λαός πρέπει να δει προς τα πού πάνε τα πολλά χρήματα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ό,τι συγκεντρώνεται στα ΕΣΠΑ, στα χρηματοδοτικά εργαλεία, είναι από τη φορολογία μας, είναι από τον κόπο μας, το δικό μας και των αντίστοιχων εργαζομένων της Ευρώπης. Και εμείς παλεύουμε ως λαϊκή συσπήρωση να έρθουν στην προτεραιότητα αυτές οι ανάγκες. Να συγκρουστούμε και να διεκδικήσουμε. Άρα ως Περιφερειάρχης δεν θα αξιοποιήσετε ΕΣΠΑ που αξιοποιούν διάφορες περιφέρειες. Όχι, ίσα ίσα. Θα αξιοποιήσουμε τα πάντα και θα παλέψουμε όμως να μην τα φάνε λίγοι. Να τα πάρουν αυτοί που τα δημιούργησαν. Μάλιστα. Και επίσης δεν μπορεί σήμερα, κυρία Λαμπρίδου, δεν μπορεί σήμερα, όταν τα νοσοκομεία αυτών των περιοχών κοντεύουν να κλείσουν και πεθαίνουν άνθρωποι επειδή δεν υπάρχει προσωπικό στις μονάδες εντατικής θεραπείας, όπως στη Ζάκυνθο, να βγαίνουν οι υποψήφοι περιφερειάρχες που είτε διοίκησαν την περιφέρεια, είτε διοικούν σήμερα, είτε θέλουν να διοικήσουν και στηρίζουν την πολιτική των περικοπών, να κάνουν ερωτήσεις τι θα γίνει με τα νοσοκομεία. Μάλιστα. Δεν γίνεται τίποτα διαφορετικό εκτός από το να σηκωθεί πραγματικά ένας αγώνας. Εμείς ως περιφερειάρχες, κυρία Μπάλου, πρέπει να θα δώσουμε τη μάχη μας, ναι, όχι μόνο για την ανάδειξη των προβλημάτων, αλλά και την οργάνωση αυτού του λαού να πάρει ό,τι του ανήκει. Δεν χανόμαστε στις αρμοδιότητες, ούτε μπαλάκι παίζουμε τις ανάγκες και τα δικαιώματα του λαού. Με τους λίγους που παράγουν, με τους πολλούς είναι οι άλλοι. Αυτή είναι η επιλογή σε αυτές τις εκλογές. Αυτή τη διαφορά πρέπει να κάνει ο λαός και να βγει πιο δυνατός, πιο ισχυρός, με έναν σύμμαχο στους αγώνες του, για να ζήσει καλύτερα αυτός και τα παιδιά. Ευχαριστούμε, κυρία Μπάλου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.